για την πρόσκληση σήμερα εδώ. Ευχαριστώ τους δύο οργανωτές. Σπύρο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και βέβαια το Βασίλη που επίσης είχε την πρωτοβουλία και πραγματικά το θεωρώ εξαιρετικά τιμητικό το ότι είμαστε μαζί σε αυτή την εκδήλωση. Τυπικός δεν είναι προεκλογική περίοδος. Δεν έχει διαλυθεί η Βουλή, αλλά λίγο πολύ ολοκληρώνουμε μία θητεία και βεβαίως είναι και αρκετά ορατός πια μπροστά ο χρόνος μας των εκλογών. Είναι ορατός υπό την έννοια ότι τον έχει προσδιορίσει ο Πρωθυπουργός, έχει πει ότι θα είναι Απρίλιο-Μάιο, έχουν αρχίσει και συζητάμε όλοι για ημερομηνίες, άρα νομίζω ότι πράγματι έρχεται, έρχεται η ώρα να κλείσουμε μία κυβερνητική διαδρομή. Θα μου επιτρέψετε, πρωτού συνεχίσω, να σας ζητήσω να αφιερώσουμε λίγο τη σκέψη μας στα δύο παλικάρια μας, στους πιλότους μας που χαθήκανε και χαθήκανε σε ώρα καθήκοντος, υπερασπιζόμενοι τα σύνορά μας, μία τιμή που οφείλουμε να τους αποδίδουμε, οφείλουμε να το θυμόμαστε και οφείλουμε να το αναγνωρίζουμε. Μέσα σε μια εποχή που πολλές αξίες χάνονται, έχει μεγάλη σημασία να θυμόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν τη ζωή τους ασκώντας εξαιρετικά επικίνδυνα καθήκοντα για να υπερασπιστούν την πατρίδα. Αφάνατε. Και πρέπει να πω ότι αρχίζει και μια εξαιρετική περίοδος για τη Βουλή. Διότι μετά την απόφαση του κυρίου Τσίπρα να μην συμμετέχει στις ψηφοφορίες, είναι σίγουρο ότι αυτή η Βουλή είναι ήδη πολύ καλύτερη. Και ελπίζουμε έτσι να συνεχίσει και η επόμενη. Άρα δηλαδή, αν μας κάνει και τη χάρη ο ελληνικός λαός να τους καταψηφίσει για να τους δώσει αυτό που αξίζουν με την περιφρόνηση που φέρονται στο κοινοβούλιο, προφανώς θα διευκολύνει σημαντικά τα πράγματα. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αναμετρηθούν δύο μεγάλες κεντρικές λογικές. Θέλω να το ξέρετε αυτό, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό να έχει μπροστά του ο ελληνικός λαός καθαρά, καθαρά τα διλήμματα και τις επιλογές του. Η ψήφος έχει μεγάλη βαρύτητα, η δημοκρατία είναι ένα σημαντικό πολίτευμα, ίσως το καλύτερο πολίτευμα, αλλά είναι το καλύτερο πολίτευμα γιατί συνδέει δύο πράγματα, την ελευθερία, αλλά μαζί και την ευθύνη. Δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς ευθύνη. Στην περίπτωση της ψήφου, η ελευθερία του να καθορίσεις αυτούς που θα σε οδηγήσουν, αυτούς που θα ηγηθούν την κυβέρνησή σου, συνδέεται με μια βαριά ευθύνη. Και θέλω ο ελληνικός λαός, θέλω εσείς, να έχετε καθαρά μέσα σας τα διλήμματα. Διότι πράγματι είναι δύο ξεκάθαρα διαφορετικές λογικές. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πούμε και στους πολίτες. Είναι κάτι που πρέπει εμείς που πιστεύουμε συγκεκριμένες αξίες και έχουμε συγκεκριμένες αντιλήψεις, πρέπει όμως με σαφή τρόπο να ξεκαθαρίσουμε το διλήμμα. Διότι η ψήφος θα έχει σημασία και επίπτωση για το ποιες πολιτικές θα ακολουθηθούν. Καθαρά πράγματα. Θέλουμε μία συγκροτημένη, περιοριστική, πειθαρχημένη, μεταναστευτική πολιτική ή θέλουμε μία πολιτική ανοιχτών συνόρων. Μην πιστεύετε ότι δεν θα έχει πρακτική σημασία η επιλογή. Εμείς εκείνο που κάναμε αυτά τα 3,5 χρόνια είναι ότι ουσιαστικά μηδενίσαμε τις μεταναστευτικές ροές. Δεν έγινε αυτό από μόνο. Έγινε γιατί φυλάξαμε τα θαλάσσια σύνορα που κατά Τσίπρα είναι ανύπαρκτα, έγινε γιατί φτιάξαμε το φράχτη στον Εύρο. Να ξέρετε ότι η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει την επόμενη μέρα το πρωί αφύλακτα θαλάσσια σύνορα και γκρέμισμα του φράχτη στον Εύρο. Σημαίνει επομένως ξανά μεταναστευτικές ροές. Αυτό είναι μια επιλογή για τον ελληνικό λαό. Θα αποφασίσει τι θέλει. Πρέπει να αποφασίσει τι τ' αρέσει. Όχι επειδή ακούμε ωραία λόγια
ξαφνικά να πούμε ότι αύριο το πρωί, ξέρετε, δεν ήξερα, δεν κατάλαβα, δεν μου είχατε πει. Όχι, σου είχαμε πει. Κάναμε μια επιλογή ως κυβέρνηση, μέσα στα πανεπιστήμια μας. Η επιλογή που κάναμε ήταν να καταργήσουμε το πανεπιστημιακό άσυλο, γιατί ήταν άσυλο ανομίας, ήταν άσυλο εκτροφής της άκρας αριστεράς και να βάλουμε πανεπιστημιακή αστυνομία. Η επιλογή ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει επιστροφή στο πανεπιστημιακό άσυλο, άρα επιστροφή στην ανομία και κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και είναι ξεκάθαρα τα πράγματα για το πώς πρέπει να εξελιχθούν. Κάναμε μια επιλογή στην ανώτατη εκπαίδευση. Να συνδέσουμε τα πανεπιστήμια μας με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Να φτιάξουμε αγγλόφωνα τμήματα. Να μπορούμε να έχουμε αυτή τη σύνδεση για να εξασφαλίζουμε στους φοιτητές μας την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Είναι επιλογή, αν ψηφίσει Τσίπρα, ότι καταργείται αυτή η προοπτική. Αυτή η προοπτική σταματάει. Κάναμε μια επιλογή στην άμυνά μας. Όταν δεχτήκαμε και δεχόμαστε όλη αυτή την τουρκική, προκλητική, επιθετική ρητορική, αποφασίσαμε ότι θα θωρακίσουμε την άμυνά μας. Ότι θα ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Ότι θα πάρουμε τα Ραφάλ, ότι θα πάρουμε τις φρεγάτες και ότι θα δικοδομήσουμε διεθνείς συμμαχίες αμυντικές με τις ισχυρότερες χώρες στον κόσμο, τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου κανείς να μην τολμάει να μας απειλήσει.